αγόρασα σκαμ διαφημίσεις από το TikTok για να δούμε αν πραγματικά δουλεύουν. Είναι ένα ποτήρι. Ο σκοπός του είναι να φτιάξει τη γρανίτα σου πάρα πολύ γρήγορα. Βάζουμε μέσα κοκακόλα. Σοκ, είναι γρανίτα τέτοιο κοκακόλα. Είναι το ραβδί του Harry Potter που πετάει φλόγα. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ολοκαίνιο βίντεο. Σήμερα επιστρέφουμε δυναμικά με μια νέα σειρά στο κανάλι και όπως βλέπετε από το τίτλο, αγόρασα σκαμ διαφημίσεις από το TikTok για να δούμε αν πραγματικά δουλεύουν. Πριν ξεκινήσω αυτό το βίντεο, θα ήθελα να πάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram μου για να ενημερώνεστε κάθε πότε να βάζω νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Νομίζω είπα πάρα πολλά. Πάμε στο βίντεο. Τώρα όμως. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε το πρώτο σκαμ προϊόν από διαφήμιση για να δούμε αν πραγματικά δουλεύει και όπως βλέπετε αυτό λέγεται Frozen Magic. Είναι ένα ποτήρι το οποίο κάνει σε στιγμή την Coca-Cola. Ναι. Από τη μια στιγμή στην άλλη, δηλαδή κάνεις ένα κλικ κλικ κλικ, το τρίβεις και σου κάνει την Coca-Cola γρανίτα. Ή οτιδήποτε ρόφημα βάζεις εσύ, λέει ότι ο σκοπός του είναι να φτιάξει τη γρανίτα σου πάρα πολύ γρήγορα. Α, έχει και καλαμάκι. Και κουταλάκι. Ωραία. Πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε. Ανοίγουμε την κοκακολίτσα μας. Βάζουμε μέσα κοκακόλα. Και τώρα τι κάνω αυτό. Το κάνω έτσι, παιδιά μου. Ναι, αλλά πόση ώρα το κάνω έτσι. Αυτό τώρα δηλαδή. Το κάνουμε squeeze και μόλις γίνει αυτό γρανίτα, επανερχόμαστε. Α, παιδιά, γίνεται γρανίτα. Χωρίς και Παναγία. Όντως γίνεται. Λοιπόν, κάτι και επανερχόμαστε. One eternity later. Παιδιά, επανήλθαμε σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Δεν το περίμενα να γίνει τόσο γρήγορα. Έχω πάθει σοκ. Έλα, παιδιά, δεν χωράει πολύ. Α, παιδιά, είναι γρανίτα. Σοκ, είναι γρανίτα τέτοιο, κοκακόλα. Παιδιά. Brain freeze. Παιδιά, έχω ενθουσιαστεί. Μπράβο τους. Έγινε κοκακόλα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα γρανίτα. Δηλαδή τώρα σκέψου. Να θέλει, γιατί παλιά ως παιδιά νομίζω όλοι το κάναμε αυτό. Παίρναμε αναψυκτικά ή χυμούς, τα ρίχναμε μέσα στις παγωθήκες και τα βάζαμε στην κατάψυξη. Και αυτά αργούσαν πάρα πολύ ώρα. Το κάνατε εσείς? Όχι. Όχι, μόνο εγώ το κάνω. Εγώ έχω να σου πω κάτι. Δεν έχω τίποτα γρανίτα. Α, παιδικό τραύμα. Λοιπόν, τέλος πάντων παιδιά, το θέμα είναι ότι κοιτάξτε λίγο. Έχει γίνει γρανίτα. Είναι το καλύτερο gadget που έχω αγοράσει και η καλύτερη διαφήμιση. Νομίζω αυτό εγώ το έχω λατρέψει. Το καλοκαίρι, άμα θέλετε να πιείτε κάτι δροσιστικό και βιάζεστε, αυτό είναι ό,τι πρέπει. Του βάζω 10 στα 10 στο Frozen Magic. Μπράβο. Και λέγεται αλλιώς Squeeze Cup και μου θυμίζει και το Frosty Mar από το Fanboy Cham Cham, το ποτηράκι. Δεν θυμίζει πάρα πολύ. Έχεις δίκιο. Παιδιά, μπράβο. Όχι, είναι απίστευτα τέλειο. 10 στα 10 η πρώτη διαφήμιση. Παρόλο που νομίζαμε ότι θα ήταν ψεύτικο, ισχύει! Περνάμε στο επόμενο, μαλάχι! Μπράβο, μπράβο! Επόμενη σκαμ διαφήμιση που βρήκαμε για να δούμε αν πραγματικά δουλεύει και θέλω να σας πω ότι αυτά ήταν πάρα πολύ οικονομικά και νόμιζα ότι θα μου φέρουν μόνο ένα, αλλά μας φέρανε τρία! Σε διάφορα χρώματα! Γιατί? Μπορεί! Ευχαριστούμε πάρα πολύ το TikTok για την προσφορά του. Λοιπόν, εγώ είχα παραγγείλει το μπλε παρόλα αυτά. Δεν ήξερα ότι θα μου φέρουν άλλα δύο. Αλλά θα βάλουμε το κόκκινο, όντως. Θέλω να σας πω ότι όταν ανοίγετε το αναψυκτικό σας, όπως εμείς ανοίξαμε τώρα για να κάνουμε αυτό το πείραμα με το προηγούμενο gadget, και τώρα δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε αυτό. Ναι, και θα ξεθυμάνε. Ναι. Παίρνεις αυτό εδώ. Καλή, το βάζεις εδώ. Έκανε κλακ που σημαίνει πει. Όχι, αυτό έκανε κλακ. Ωραία, έκανε έτσι. Τι σημαίνει! Ντροπή! Εντάξει, εμείς θέμε, μην το κατηγορούμε. Όλο, εγώ σου πω κάτι λίγο έτσι να δούμε πώς γίνεται. Γιατί κατούραγε. Όπως βλέπετε, η Coca-Cola δεν ξεθυμαίνει. Δεν στάζει αυτό όμως τώρα, δεν πέφτει όμορφα. Τόπα. Σκάμ. Όχι, άκου, παιδιά, όχι, δεν το κορυδέψουμε. Ναι. Ακούστε ποιο είναι το πρόβλημα για αυτό το τέτοιο, για αυτό το προϊόν. Για να το βάλεις στο ψυγείο απλά, για να μην ξεθυμάνει, είναι πολύ ok, γιατί αυτό κουμπώνει. Okay. Αλλά τώρα, αν πέσει όμως μέσα στο ψυγείο και δεν το πάρεις χαμπάρι, θα τα κάνει όλα χάλια. Και δηλαδή τώρα, άμα το έχεις έτσι, το βλέπετε, κατουράει αυτό. Σταματάω. Παιδιά, γιατί κατουράει έτσι!
Να δείτε, έχει τέτοιο ρολίμωξη. Απογοητεύτηκα. Άρα το ακούσατε το κλακ που έκανε. Κοίτα εδώ. Ναι. Το βλέπεις. Κάνει κλακ, δηλαδή κουμπώνει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα είμαι τόσο αυστηρός. Θα βάλω κι εγώ ένα εξάρι. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάει πολύ καλύτερα. Μ' αρέσει που έχει βάλει από πάνω έτσι και το κλείνεις. Ωραίο. Θα ήθελα βέβαια όταν πίνω να μην τρέχει από εδώ, γιατί νομίζω έτρεχε από εδώ, ε. Η αλήθεια είναι ωραίο. Όχι, δεν τρέχει, βλακίες λέω. Το... Ναι, μωρή, για να μην είναι εκτεθειμένο και γενικότερα να μην φεύγει το θρακικό. Δεν είναι ωραίο που φαίνεται, δεν φαίνεται καν τη φορά στο πάκι. Ναι, να μην φεύγει το θρακικό με λίγα λόγια, ρε παιδιά. Για εγώ πιστεύω ότι αξίζει. Ένα 6 στα 10, μόνο που μας τα έκανε εδώ πέρα όλα χάλια. Περνάμε σε επόμενο. Επόμενο viral προϊόν, το οποίο παιδιά παίζει παντού στο TikTok και γενικότερα παντού, είναι το ραβδί του Harry Potter που πετάει φλόγα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Βασικά, αποκλείεται να μην το έχετε δει. Παίζει παντού. Εγώ το έχω δει σε 100 TikTok. Είναι ένα ραβδί, τέλος πάντων, βάζεις αυτά τα χαρτάκια και μπορείς να κάνεις έτσι και πετάει φωτιά. Βάζεις χαρτάκια. Ναι, βάζεις αυτά τα χαρτάκια. Λοιπόν. Εκεί τι θα πέταγε έτσι αληθινή φωτιά. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Εντάξει, σοκ το packaging. Μπράβο τους. Άρα είναι πολύ ωραίο. Λέγεται Magic Wand. Μαγικό ραβδί. Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το συγκεκριμένο ήταν πανάκριβο. Το πήρα 35 ευρώ. Γι' αυτό περιμένω να κάνει κάτι και να είναι καλό γενικά. Το ραβδί είναι του Dumbledore. Αλήθεια. Ναι, αυτό είναι. Συγγνώμη, γιατί έχει τόσο ίδιο packaging με το ραβδί του Voldemort. Είναι πάρα πολύ καλό το packaging, μπράβο τους. Και εγώ το ραβδί του Voldemort το έχω πάρει παράκριβα, άμα θυμάστε. Είναι για να το φορτίσω, ελπίζω να έχει τουλάχιστον λίγη μπαταρία για να μην τώρα το φορτίζουμε. Αυτό είναι χαρτί οδηγιών λογικά. Α, όχι. Εδώ πέρα μας έχει τις κινήσεις, άμα θέλουμε να κάνουμε κάποιο ξόρκι. Σου λέει ότι έτσι είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, ρε παιδιά. Μας έχει ένα, μια αφίσα και πίσω τις οδηγίες. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Από πού ανοίγει? Α, από εδώ. Ωραία, είναι στο on. Πρόσεχε. Όχι, όχι. Αλόου χωμόρα! Τζούφιο είναι. Έβγαλε απλά καπνό. Παιδιά, είναι ψεύτικο. Όχι, μια χαρά μπαταρία έχει. Πετάει καπνό απλά. Ο σκοπός είναι να πετάξει τέτοιο φλόγα, έτσι μας έδειχνε στο βίντεο. Ωραία, μηνύσεις. Συμβαίνει, μηνύσεις συμβαίνουν. Παιδιά, έχω κνευριστεί πάρα πολύ. Δεν το πήρα εγώ τόσο πανάκριβο αυτό για να μην δουλεύει. Βρώμησε κιόλας. Αλόου, χωμόρα. Αποκλείεται. Παιδιά, έχω κνευριστεί πάρα πολύ. Όχι, έχει μπαταρία. Τελευταία προσπάθεια. Πάμε πάλι. Αλόου χωμόρα! Να το. Ήθελε πιο πολύ χαρτί, ρε. Το είδατε. Παιδιά, το καταφέραμε. Άρα σημαίνει ότι θέλει περισσότερο χαρτί. Επανήλθαμε. Ελπίζουμε να δουλέψει. Λοιπόν, θα το ρίξω πάνω σου. Καλή επιτυχία. Αλόου χωμόρα! Παιδιά, πετάγεται, δουλεύει. Πετάγεται. Σαν popcorn έκανε. Αλλά δεν έβγαλε φωτιά. Δεν έβγαλε φωτιά για να κάψουμε τη μέρη. Παιδιά, δεν ξέρω, το περίμενα πολύ καλύτερο. Αλλά εξακολουθώ και τρελαίνομαι για αυτό που αγόρασα. Άντε ρε αγάπη μου, μια ώρα. Μου έχει πάει τα νεύρα αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Δούλεψε, αλόχο μόρα. Προσέξτε πάρα πολύ με αυτό που αγοράζετε. Έχει ολόκληρο διάβολο μέσα του. Περνάμε σε επόμενο, Παναγιό μου, θα καούμε. Πάρα λίγο να καώ. Πάρα λίγο να μου κάψει το μάτι μακριά. Αυτό δεν το βάζετε. Μην το αγοράσετε αρχικά. Δεύτερον, αυτό δεν το έχετε έτσι. Τώρα πετάχτηκε το σιχαμένο. Μήπως μ' ακούει. Επίσης, μήπως οι οδηγίες που έχει είναι για να κάνω την κίνηση. Παιδιά, πρέπει να πάω το κεφαλικό. Επόμενο gadget. Α! 3 στα 10. Επόμενη viral διαφήμιση που
που παίζει όλη την ώρα στο TikTok. Ένα διάστημα, παιδιά, ειδικά πριν μισό χρόνο μου είχε σπάσει τα νεύρα μου, εμφανιζόταν όλη την ώρα αυτό το προϊόν και έλεγα θα το πάρω να το δοκιμάσουμε για τα παιδιά να το δούνε. Είναι ένας αφιγραντήρας μικρούλης. Ναι. Που... Που το έχετε δει που βγάζει πολύχρωμο φως στο καπνό. Αυτό είναι τέλος πάντων. Okay. Έκανε 10 ευρώ. Πάμε να δούμε αν πραγματικά αυτό το πράγμα όντως δουλεύει. Τώρα αυτό πώς δουλεύει. Λοιπόν, κάνω ένα κάτω να διαβάσουμε τις τέτοιες, πώς λέγονται. Τις οδηγίες και επανέρχομαι. One eternity later. Μετά από 1000 χρόνια που το ετοιμάσαμε και το φτιάξαμε, το έχουμε συνδέσει με USB, γιατί μόνο έτσι δουλεύει δυστυχώς. Και πρέπει να πατήσουμε τώρα αυτό. Α, αυτό έχει λαμπά. Ναι. Τέλειο. Φαίνεται βασικά. Πάρα πολύ ωραίο. Φαίνεται πολύ. Φαίνεται. Κοιτάξτε λίγο. Έλα, αυτό δεν παίζει να μην το έχετε δει στο TikTok. Είναι τέλειο. Α, ωραίο και το άσπρο. Α, ωραίο. Αλλάζει μόνο του. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, γιατί όμως το έτσι, για ντεκόρ. Για ντεκόρ. Ναι. Και μπορείς, έλεγε αυτό. Τώρα θα σας πω, θυμήθηκα ρε. Γιατί εγώ μπερδεύτηκα. Δεν βάζεις απλά νερό. Παίρνεις τα αρωματικά που έχει ρε, και στο τζάμπο και παντού, τις σταγόνες για να μυρίζει το δωμάτιο. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Κοίτα το ρόζ πόσο ωραίο ήταν. Θα ήθελα πιο έντονος ο τέτοιος, πώς λέγεται, ο ατμός. Να πω κάτι. Παιδιά, τι όμορφο. Αυτό ναι, δεν το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, για να το βάλεις τώρα αυτό στο δωμάτιό σου, στο γραφείο σου, είναι πάρα πολύ όμορφο διακοσμητικό. Τι παθαίνω. Καλά είμαι, παιδιά, λίγο μου κόπηκε η ανάσα. Ναι, και πάρα πολύ ωραίο το design, μου αρέσει και το χρώμα. Εγώ θα το βαθμολογήσω με πολύ καλή βαθμολογία. Με ένα 8 στα 10. Γιατί θα ήθελα περισσότερο ατμό. Να του μανιάζω. Αυτό, ευχαριστούμε. Επόμενο. Επόμενο σκαμ προϊόν που αγοράσαμε από το TikTok είναι αυτό το οποίο το έχετε δει όλοι σας. Αυτή η κατσαρόλα που μαγειρεύεις στο κρεβάτι. Το έχεις δει? Για τους τεμπέληδες. Το έχεις δει? Που μπορεί να μαγειρεύει και καλά τα πάντα στο κρεβάτι σου και απλά έχει αυτή την κατσαρολάκι. Μπορεί να φτιάξει τα popcorn και καλά και για να μην σηκώνεσαι κτλ. Για να μην σηκώνεσαι. Και λέει παιδιά ότι αυτό δεν έχει ρεύμα. Είναι χωρίς ρεύμα, χωρίς breeze. Έχει το κατσαρολίδι μας. Κοιτάξτε το πως είναι. Κοιτάξτε πως είναι, πόσο όμορφο έτσι μικρούλι. Έχει μπρίζα. Υποτίθεται ότι εγώ το πήρα για να μην το βάζω σε κάποια μπρίζα. Από κάτι. Παρακαλώ. Όχι, δεν φορτίζει. Και έχει και καπάκι στην κατσαρολίτσα. Ωραία είναι όμως. Λοιπόν, τώρα γιατί έχω εκνευριστεί πάρα πολύ, γιατί οι παιδιά μας εκμεταλλευτήκαν και μας κλέψαν 22 ευρώ. Σειρά. Γιατί στα βίντεο, στο TikTok και παντού έδειχνε ότι αυτό δεν έχει μπρίζα και μπορείς να το πάρεις στο κρεβάτι σου και να μαγειρέψεις. Αν εγώ τώρα το βάζω αυτό στην μπρίζα, πώς θα μαγειρέψω? Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα αυγουλάκι. Πάμε να το συνδέσουμε αφού έχει μπρίζα στη τελική. Για πατεώνες, οι κλέφτες, οι υποκριτές, ρε μηνύσεις που έχουν να πέσουνε. Ρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Ναι, δεν ξέρω αυτό πόση ώρα θέλει για να ζεσταθεί για να ρίξω το αυγό. Το αφήνουμε λίγο και επανερχόμαστε, θα πω εγώ. One eternity later. Λοιπόν, παιδιά, σε 20 δευτερόλεπτα αυτό ζέστανε φουλ. Τι παθαίνει, δεν έχω βάλει καν λάδι. Θα βάλουμε λάδι. Όχι, δεν θα βάλουμε λάδι. Λοιπόν, έχουμε φέρει ένα αυγουλάκι να δοκιμάσουμε αν θα το κάνει. Που από ό,τι έχω καταλάβει θα το κάνει πάρα πολύ εύκολα. Γιατί αυτό, παιδιά, καίει, ζωματάει. Ζωματάει. Ρε, καίει πάρα πολύ. Ακούσατε. Θέλω να σας πω ότι θα φάμε αυγό. Τι κάνει το. Λοιπόν, να βγάζω εγώ παράλληλα και με το κινητό μου για να σας δείξω πλάνα. Θέλετε πλάνα? Τι πλάνα για αεροπλάνα? Παιδιά, όπως βλέπετε, κοιτάξτε την κατσαρολίτσα, βγάζει μέχρι και ατμό. Μέσα σε κάτι δευτερόλεπτα έχει κάνει το αυγό μας, που φανταστείτε αν είχαμε βάλει και λαδάκι μέσα. Θεωρώ ότι αυτό θα γινόταν πολύ πιο γρήγορα από ότι τώρα. Έχει ασπρίσει κανονικά το ασπράδι, όπως βλέπετε. Περιμένουμε να γίνει. Το έχουμε αφήσει max ούτε ένα λεπτό και έχει γίνει ήδη σοκαριστικό. Πάρα πολύ λίγα λεπτά, παιδιά. Το αυγό μας έχει γίνει, ωστόσο έχει κολλήσει κάτω στην κατσαρόλα. Αλλά θεωρώ ότι αν είχαμε βάλει και λαδάκι θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Λίγο.
Α, βγήκε και η μπρίζα, υπέροχα. Ναι, έχει λίγο... Για το αυγό δεν έχει γίνει όμως. Δεν έχει γίνει γιατί δεν το αφήσαμε εμείς να γίνει. Παρ' όλα αυτά μπορεί να γίνει κανονικά, ήθελε λίγο λαδάκι η σπάτουλα. Δεν είναι αυτό που διαφήμιζαν. Δηλαδή αυτοί διαφήμιζαν μία κατσαρόλα για να το έχεις στο κρεβάτι σου χωρίς ρεύμα. Δηλαδή αυτό να μην είχε κάπου να μπει και να ήταν πιο εύκολο να το έχεις στο κρεβάτι και να φτιάχνεις κάτι. Θες να φτιάξεις popcorn, μπορεί να δουλεύει για popcorn, να βάζεις και το καπάκι. Αλλά δεν ήταν τόσο επιτυχία ρε παιδιά μου. Θα βάλω ένα 4 στα 10 μόνο για το design και για τον ατμομάγειρο που μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε σε κάτι. Θα δούμε σε τι. Επόμενο. Επόμενη scam διαφήμιση από το TikTok που πραγματικά αυτό ήταν η μεγαλύτερη απατονιά σε όλο το βίντεο. Έχω εκνευριστεί απίστευτα πολύ. Έδωσα 10 ευρώ για να μου φέρουνε φωτόσπαθο. Φωτόσπαθο εννοώ αυτό που... Αυτό είναι φωτόσπαθο. Και μου φέρανε παιδιά αυτά τα δύο τα μικρούλια τα οποία είναι noodles λέει. Εγώ δεν παράγγειλα καν αυτό. Η διαφήμιση έδειχνε σπαθί και μου φέρανε αυτά. Κανονικό σπαθί, μεγάλο. Και κοιτάξτε τι μου φέρω. Μου φέρανε αυτό και καλά για... οι διαφημίσεις φαίνεται ότι είναι πατεωνιές. Γι' αυτό λέγονται και scam. Αποκλείεται να το κάνανε αυτό. Αποκλείεται να μου φέρανε αυτά ενώ δείχνανε στο βίντεο. Ωραίο. Παιδιά μεγάλα σπαθιά όπως το Star Wars. Ωραία όμως το Optics. Ωραία είναι, αλλά δεν είναι αυτό που παρήγγειλα. Την επόμενη φορά που πάμε για σούσι θα πω αυτά. Έτσι όμως αντιχτά. Ακούστε λίγο γιατί είναι σοβαρό τώρα αυτό. Δεν παρήγγειλα καν αυτό το πράγμα. Και έδωσα 5-10 ευρώ, δεν θυμάμαι, για να μου φέρουνε δύο τέτοια και καλά για φωτόσπαθα. Να παλεύω μόνος μου. Εγώ παρήγγειλα ένα μεγάλο για να μπορώ να πολεμάω εδώ μέσα. Τις μύγες, εσένα, όλο τον κόσμο, δεν ξέρω ποιος θα έρθει. Τη διά μου τη γορεύτρια. Και αυτοί μου φέρανε αυτό. Τι να το κάνω παιδιά εγώ αυτό. Τι να κάνω εγώ αυτά να τρώω σούσι. Παιδιά δεν ξέρω τώρα, έχω απογοητευτεί. Δεν ήταν η διαφήμιση σωστή απέναντί μας. Δεν παίξανε τίμια, γιατί άλλο διαφήμιζαν και άλλο μας φέρανε στο σπίτι, όπως την είχα πατήσει μια φορά που είχα παραγγείλει ένα παπούτσι, ένα ζευγάρι παπούτσι και μου φέρανε το ένα από τα δύο. Μη γελάς. Και έλεγε ότι είναι Nike και ήταν bike, έτσι λεγόταν το παπούτσι. Ψέματα. Όχι, δεν λέω ψέματα. Αλήθεια λέω, είχα παραγγείλει Nike και καλά πιο οικονομικά και μου φέρανε ένα παπούτσι, ένα από τα δύο και έλεγε bike. Γελάει. Αλήθεια λέω. Ντροπή αλήτες! Επόμενη scam διαφήμιση από το TikTok και ελπίζουμε να μην είναι scam το συγκεκριμένο γιατί φαίνεται τέλειο και πάρα πολύ όμορφο και τέλειο design. Είναι ένας μικρός εκτυπωτής που βγάζει αυτοκόλλητα. Εκτυπώνεις με το κινητό σου ό,τι θες εσύ μια φωτογραφία μεταξύ μας. Π.χ. αυτή που είχαμε πάει στην Ισλανδία. Και παίρνεις μετά αυτά τα sticker και μπορείς να τα κολλήσεις παντού. Και να κάνεις ένα album. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, για να δούμε αν δουλεύει. Να είστε προσγειωμένοι, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Λοιπόν, έχει ένα USB, τον εκτυπωτή. Ήδη αρχίζω και εκνευρίζομαι. Γιατί δεν έχει τέτοιο, χαρτάκια. Μπορεί να έχει μέσα. Πες μου τι πρέπει να τα αγοράσω και αυτά. Α, έχει μέσα. Ένα όμως, πρέπει να αγοράσω. Τι ένα, ναι, ένα ρολό έχει, ολόκληρο. Έλα ρε, λοιπόν κάνουμε ένα cut να δούμε πως δουλεύει και επανερχόμαστε. Λοιπόν παιδιά, καταφέραμε και το συνδέσαμε με το κινητό. Πρέπει να κατεβάσεις μια εφαρμογή από το Apple Store και έχει και στο Play Store. Το συγκεκριμένο νομίζω το αγοράσαμε κάπου στα 15-20 ευρώ, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τις τιμές, παιδιά, θα τα βάλω στο βίντεο άμα τα βρω. Πατάς εδώ πέρα που λέει Print Picture, επιλέγεις μια φωτογραφία που θες εσύ, θα βάλω αυτή εδώ πέρα με τη Mary από την Ισλανδία, πατάς Done. Έχει μόνο ασπρόμαυρο, θα ήταν τέλειο να ήταν όμως και χρώμο. Πατάς εδώ πέρα, άμα θες να είναι πιο ανοιχτό, πιο σκούρο, πιο dark, θα πατήσουμε μεσαίο moderate. Και μετά πατάς απλά print. Και τώρα... Και έρχεται παιδιά. Βγαίνει η φωτογραφία έτσι κατευθείαν. Για να δούμε και παιδιά. Επίσης θέλει χαρτάκι κανονικό για αυτό το κόλτο, οπότε μάλλον μπορείς να πάρεις το POS το χαρτάκι. Ναι, ισχύει. Έλα ρε, πάρα πολύ vintage. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μετά το κόβεις έτσι. Και έχει και την ημερομηνία πάνω. Και μπορείς να φτιάξεις ένα πάρα πολύ ωραίο κολάζ έτσι με φωτογραφίες.
Ρε, κοίτα πόσο ωραίο είναι, φαίνεται. Δείξω στα παιδιά, πήγαινε κοντά να δείξει τη φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε και την επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν, έρχεται και αυτό είναι έκπληξη για την Μέρη. Ξέρω τι είναι! Είναι μια φωτογραφία που την αντιπροσωπεύει απίστευτα πολύ. Και όπως βλέπετε. Δεν βλέπω να δείξεις. Είναι η Μέρη με μια βλακία που αγόρασε και στο κεφάλι και που το φόραγε προχθές και την έβγαζα φωτογραφίες και είχα πεθάνει στο γέλιο. Λοιπόν, πάμε, δείξω στα παιδιά. Πάρε εκεί πέρα τη φωτογραφία. Και θέλω να πω ότι είναι από τα καλύτερα αντικείμενα. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να βαθμολογήσω με ένα 9 στα 10 γιατί θα ήθελα να έχει και έχρωμες. Επόμενη scam διαφήμιση από το TikTok είναι αυτά εδώ πέρα τα μπαλάκια που βλέπετε, τα οποία λειτουργούν ως stress ball και εκτός από αυτό λέει ότι τα πετάς στο ταβάνι ή γενικά κάπου και αυτά πέφτουν μετά μόνο τους κάτω και σε χαλαρώνουν. Πάμε να δούμε αρχικά αν αυτά τα πράγματα κολλάνε όντως. Είναι δύο, χλαπάτσα στυλ. Αχ, παιδιά, πόσο... Αυτό και καλά σου λέει ότι είναι stress ball. Πάρα πολύ χαλαρωτικό όντως. Έχει περίεργη υφή. Λέει ότι όμως αυτό το πετάς και αυτό πέτα πέφτει. Ναι. Είναι όντως πάρα πολύ stress. Το βλέπετε? Είναι τέλειο. Είναι τέλειο όντως. Θα κάθομαι όταν έρχομαι εδώ πέρα να το κάνω. Πέσε. Πέσε. Πέσε και τα δύο ταυτόχρονα. Α, κόλλησε αυτό. Λοιπόν, και όπως καταλάβετε... Παιδιά, δεν πέφτει τώρα αυτό. Άστο, πέστε κεφάλι σου. Οχ! Λοιπόν, είναι τέλειο. Α, δεν κολλάει αλλού. Πρόσχεμε. Δεν κολλάει στο τοίχο. Κολλάει στο ταβάνι μόνο. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Α, δεν ξέρω. Και είναι σαν τείχος. Βλέπω ότι... Ναι, εκεί σε αυτά δεν κολλάει. Θέλει κάτι πιο... Εντάξει, παιδιά, έχω εθιστεί εγώ τώρα. Δεν μπορώ να σταματήσω. Παιδιά, δεν μπορώ να σταματήσω. Αλήθεια σας το λέω. Τα φαντάσματα, γιατί από πάνω δεν έχουμε γείτονα. Παιδιά, είναι τέλειο. Αχ. Φτάνει με την ηρεμία. Παιδιά, αυτά θέλω να σας πω ότι μυρίζουν επίσης πετρέλαιο. Φουφ. Πλαστικό είναι. Αυτό αργεί όμως να πέσει. Βαθμολογούμε με ένα 10 στα 10. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο σε αυτό το TikTok και ήταν πάρα πολύ οικονομικά. Νομίζω 3 ευρώ έκαναν κάτι τέτοιο. Θα σας βάλω, άμα θέλετε να αγοράσετε κι εσείς, πείτε μου στα link, να σας γράψω τα link και να πάτε να τα πάρετε κι εσείς. Επόμενο. Επόμενη scam διαφήμιση από το TikTok είναι αυτό το πράγμα που μόλις το είδα έπαθα σοκ, λέω αποκλείεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο κλείνει τους διακόπτες, τα φώτα, απλά με το κινητό σου. Συνδέεται με το κινητό, το βάζεις κοντά σε ένα διακόπτη, λες θέλω να μου κλείσει τώρα το φως, και αυτό το κλείνει μόνο του και άμα θες να το πεις θέλω να μου ανοίξει το φως, αυτό το ανοίγει μόνο του. Και θέλω να σας πω ότι εγώ με τόσα με τα φυσικά πράγματα που γίνονται στο δωμάτιό μου, όταν κοιμάμαι και θέλω γρήγορα να ανοίξει το φως για να μην πεθάνω, θα είναι η τέλεια λύση να μην σηκωθώ, γιατί μπορεί να φοβάμαι ότι κάτι υπάρχει. Θα πατώ με το κινητό μου, άνοιξε τώρα να εξαφανιστεί το πνεύμα και θα εξαφανίζεται. Λοιπόν, ελπίζω να δουλεύει, πάμε να δούμε πώς μοιάζει. Α, είναι τόσο μικρούλι. Ναι, είναι υπερβολικά μικρούλι. Πώς κουλάει αυτό όμως το τείχο, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς δουλεύει και επανερχόμαστε. One eternity later. Επειδή θέλει πάρα πολύ διαδικασία το συγκεκριμένο για να το συνδέσεις με το κινητό, γιατί πρέπει να συνδεθεί με το κινητό σου, θα σας δείξω χειροκίνητα τι ακριβώς κάνει αυτό το πράγμα για να καταλάβετε. Λοιπόν, βάζεις αυτό το πράγμα κοντά σε κάποιο διακόπτη ή όπου θέλετε εσείς. Τώρα δεν ξέρω πού θέλετε. Εμείς θα το βάλουμε εδώ πέρα για το φως. Το βλέπετε, το πατάς εδώ. Και εμείς θέλουμε τώρα, για παράδειγμα, να του πούμε να κλείσει το κεντρικό φως. Μπορείς και με φωνητική εντολή, άμα το έχεις φτιάξει μέσω του κινητού, αλλά τώρα επειδή δεν το έχουμε φτιάξει γιατί έχει πολλές οδηγίες, θα σας δείξω τι κάνει. Δηλαδή, πατάς αυτό εδώ. Θα το ξανακάνουμε. Ήθελε λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, πατάς αυτό εδώ και έκλεισε το φως, όπως βλέπετε. Αυτό το φως είναι άλλο, εδώ πέρα είναι που κάνουμε τα βίντεο. Αλλά άμα
για παράδειγμα, αυτό τώρα το έχουμε φτιάξει εμείς με το κινητό. Δεν χρειαζόταν να σηκωθούμε να το πατάμε, γιατί άμα είναι έτσι πατάμε και το διακόπτη. Απλά θέλουμε να σας δείξουμε περίπου τι κάνει αυτό, μέχρι να το μάθουμε κι εμείς, γιατί κι εμείς δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνει προς το παρόν. Να, τώρα είναι λίγο περίεργο, ομολογώ. Αλλά, παιδιά μου, κάπως έτσι δουλεύει αυτό. Είναι ένα ρομποτάκι στην ουσία που πατάει, βγάζει ένα ποδαράκι και πατάει το διακόπτη. Τώρα δεν ξέρω πού ακριβώς πρέπει να πηγαίνει για να μην... Κάπως αλλιώς πρέπει να πάει ή σε κάποια άλλη... Κάποιο άλλο διακόπτη. Κάνε ποδαράκι που με μετακινείται να πηγαίνει προς τα πάνω για να κλείνει και το τέτοιο. Τώρα, δεν ξέρω πώς χρησιμοποιείται. Ναι, παιδιά, δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς πώς θα το... Θα το μάθουμε, θα ψάξουμε και τις οδηγίες, και γιατί πρέπει να το συνδέσουμε και με το κινητό και θέλει διαδικασία. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο. Άμα δεν θέλεις να σηκωθείς από το κρεβάτι σου και θες γρήγορα να ανάψεις το φως ή να το κλείσεις και το έχεις ξεχάσει, πάρα πολύ χρήσιμο. Βάζουμε ένα 7 στα 10. Επόμενη scam διαφήμιση από το TikTok. Τι είναι τώρα αυτό, δεν θυμάμαι. 100% λέει waterproof. Αδιάβροχο. Τι έχω πάρει? Α, socks, gloves, hats. Τι έχω πάρει? Δεν θυμάμαι, παιδιά, γιατί έχω κάνει την παραγγελία εδώ και ένα μήνα. Πάμε να δούμε μαζί τι έχω αγοράσει. Κάτι αδιάβροχο λέει εδώ πέρα. Λοιπόν, τι έχω πάρει? Α, αδιάβροχες κάλτσες. Τώρα θυμήθηκα, όντως. Λοιπόν, αυτές οι κάλτσες λέει ότι είναι αδιάβροχες. Δεν περνάει καν νερό. Άμα περπατήσεις και κάτω έχει... είναι βρεχμένο το πάτωμα. Και αυτή η χειρότερη αίσθηση, την καταλαβαίνετε όλοι ότι συχαινόμαστε. Σαν κανονική γάζα. Κανονική, όπως φοράμε όλοι μας. Και επίσης είναι και... αχ, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε να τις δοκιμάσουμε και θα πάμε στο μπάνιο για να δούμε αν όντως βρεχόμαστε. Φορέσαμε τις αδιάβροχες κάλτσες όπως βλέπετε. Εν τω μεταξύ, από τώρα που τις ακουμπάω όμως, νιώθω φούλο ότι είναι βρεχμένες. Βέβαια από μέσα από το πόδι μου δεν έχει περάσει. Για να δούμε αν όντως βρέχονται. Παιδιά, τι λέει αυτό, είναι... Κοιτάξτε μέσα, δεν έχει περάσει το νερό, αλλά νιώθω πάλι αυτή τη χάλια αίσθηση. Για να μην κρυώσει και καλά. Όχι, περνάει. Περνάει ρε, τώρα περνάει. Ή όχι, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα βγάλω την ποδάρα μου. Δεν δείχνουμε τα πόδια. Όχι, δεν έχει περάσει. Δεν έχει περάσει, παιδιά, από μέσα. Αυτό είναι καλό, για το πηγαίνουμε στα χιόνια. Ακούστε τώρα τι γίνεται με αυτή την κάλτσα. Στην ουσία, βρέχεται απ' έξω, αλλά από μέσα δεν περνάει το νερό. Ναι. Αλλά εγώ νιώθω λίγο ότι παγώνω. Άλλο αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα, νιώθω ότι παγώνω που κουμπάω το παγωμένο νερό, αλλά μέσα τα πόδια μου δεν είναι βρεχμένα. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό. Εγώ θα ήθελα να μην αισθάνομαι καθόλου ότι παγώνω. Μπορεί να είναι καλό για τα χιόνια, παιδιά, αυτές οι κάλτσες. Θέλω να σας πω ότι ήταν πανάκριβες. 18 ευρώ, κάτι τέτοιο. Ένα ζευγάρι κάλτσες. Αλλά. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Θα τις χρησιμοποιήσω σίγουρα όμως, άμα πάμε σε κάποιο χειμερινό προορισμό με χιόνια κτλ. Α, όχι, παιδιά, τώρα που περνάει η ώρα είναι σαν να μην έχω βραχή. Έφυγε το κρύο. Δεν νιώθω το κρύο. Εντάξει, παιδιά, φοβερό. Φοβερό. Μπράβο. 10 στα 10. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να πατήσετε και την καμπάνα για να σας έρχονται όλες μ' άλλες ειδοποίησεις. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια ποιο αντικείμενο σας άρεσε περισσότερο και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram μου για να ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζω νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Μέχρι τότε, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!